Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη πριν από 4 χρόνια έχει ως οδηγούς νέους ανθρώπους και στόχο να συσπυρώσει εικαστικούς, ηθοποιούς και μουσικούς της πόλης. Το E4R Festival μετακόμισε στο λιμάνι, επενδύοντας για μία ακόμη χρονιά στα όνειρα και τις φιλοδοξίες ταλαντούχων δημιουργών. Το E4R είναι εορταστικό φέτος, όπως θα γνωρίζετε, είναι 5 χρόνια το φεστιβάλ πια. Ο Κωνσταντίνος Οτίκης και όλο το κρου του A4 Art ουσιαστικά εγγενιάζουμε το καινούριο μας όνομα. Κάνουμε μια στροφή περισσότερο στις παραστατικές τέχνες, στο performance βασικά, και να συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τη σύγχρονη τέχνη όπως κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι μια σειρά από statement δρόμενα που κάνω πολύ σύντομα που έχουν να κάνουν με το κούρεμα. Είναι αυτό το κούρεμα που βιώνουμε όλοι μας, και μαζί με το κούρεμα το οικονομικό υπάρχει το κούρεμα των ονείρων μας, των ορωμάτων μας. Είναι πολλά κουρέματα ταυτόχρονα, έτσι, και διαλέγω συνέχεια πρόσωπα από τα οποία το μαλλί τους είναι κάτι σαν να είναι σάρκα. Στην 4χρονη πορεία του, το φεστιβάλ αποτέλεσε μια γιορτή για ταλαντούχους, αλλάγνωστους καλλιτέχνες της πόλης που βρήκαν βήμα επικοινωνίας με τον κόσμο. Το ρίσκο υπήρχε στο DNA του φεστιβάλ από την πρώτη στιγμή. Αναστοχασμό και στοχασμό γενικά προσφέρουμε σε αυτό το φεστιβάλ και πάλι. Θα δει performances. Ξεκινάμε τώρα σε 10 λεπτά με 2 σεμινάρια θεατρικά. Ο Αλέξανδρος, ο Μιχαήλ και η ομάδα RU που κάνουν playback theater. Είναι γύρω στους 80 καλλιτέχνες από ό,τι θυμάμαι. Ο χαρακτήρας τους είναι πολυμορφικός, όπως και των έργων ο χαρακτήρας. Είναι αρκετά διαφορετικά και αυτό είναι και η αισθητική και η ταυτότητα του φεστιβάλ. Το ότι δεν έχει κάποια θεματική που πλαισιώνει τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες μπορούν να μας δώσουν το δικό τους στίγμα. Δεν θα είναι ένα παιχνίδι, θα είναι πολλά παιχνίδια. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει το παιχνίδι σαν εργαλείο, σαν θεατρικό εργαλείο. Και όχι μόνο θεατρικό, σαν εργαλείο για τον άνθρωπο και για την κοινωνικότητά του και πολλά άλλα πράγματα. Εγώ είμαι καινούργια στο τοπίο της πόλης. Ήρθα πριν από 1,5 χρόνο περίπου εδώ. Δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα και η δική μου αίσθηση επίσης είναι ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα και υπάρχει πολύ όρεξη για δημιουργία. Η διοργάνωση ξεκίνησε το 2009 σαν ένα μικρό φεστιβάλ με τη συμμετοχή μόλις 6 καλλιτεχνών και λιγότερους από 100 θεατές. Ζητούμενο των οργανωτών του είναι η δυναμική συμμετοχή νέων ανθρώπων και το μοίρασμα σκέψεων και συναισθημάτων πάνω στη σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.